Με μια δυναμική παράσταση διαμαρτυρίας έξω από την αντιπεριφέρεια Ερεθύμνου, δεκάδες μαθητές του Γυμνασίου και Λυκείου Ατσιποπούλου, στα οποία φοιτούν περίπου 400 παιδιά, εκ των οποίων περίπου 160 έχουν δικαίωμα μεταφοράς με λεωφορείο του ΚΤΕΛ, διεκδίκησαν για πολλωστή φορά την εξέβρεση μιας οριστικής λύσης για την ασφαλή πρόσβαση στο σχολείο τους. Το πρόβλημα έγκυται στο γεγονός ότι στη διαδρομή υπάρχει μια αριστερή στροφή που από το ΚΤΕΛ χαρακτηρίζεται ως παράνομη και επικίνδυνη, με συνέπεια οι μαθητές να αποβιβάζονται στη στάση του Ατσιποπούλου και από εκεί να περπατούν περίπου ένα χιλιόμετρο προς το σχολείο, σε ένα δρόμο όμως που δεν έχει πεζοδρόμιο. Έγινε ένα μεγάλο βήμα. Κάτσαμε στο τραπέζι όλοι οι συναρμόδιοι και θέσαμε το πρόβλημα επί των τύπων των ύλων. Και είπαμε ότι για μας δεν είναι θέμα οικονομικό, δηλαδή μας ενδιαφέρει πρωτίστως η ασφάλεια των παιδιών και δεύτερο βέβαια να μην ταλαιπωρούνται. Στη σύσκεψη που έγινε και αφού προηγήθηκαν στιγμές ακόμα και πρωτοφανούς έντασης, κατηγορήθηκε από κάποιους κυρίως στο ΚΤΕΛ ότι αρνείται να δώσει λύση παρά το παράνομο του πράγματος, όπως ισχυρίζεται, για να καταλήξουν στο τέλος οι αρμόδιοι ότι παρουσία της τροχέας θα κάνουν αυτοψία στο σημείο για να βρεθεί τρόπος εκπόνησης μιας ολοκληρωμένης τεχνικής μελέτης για τις παρεμβάσεις που απαιτούνται, ενώ παράλληλα θα αναζητηθεί και μια πιθανή εναλλακτική και νόμιμη διαδρομή. Ανέλαβε την πρωτοβουλία η οδική τροχέας μαζί με όλους εμάς να βρεθούμε επί τόπου, να υποδείξουμε ποια μέτρα ασφαλείας πρέπει να πάρθουν, ώστε να μην κρύβεται κανείς πίσω ούτε από προφάσεις ούτε από τυπολατρίες. Προφανώς ο νόμος λέει συγκεκριμένα πράγματα, αλλά αυτό το οποίο είναι γεγονός είναι ότι κάποια παιδιά ταλαιπωρούνται με πολύ δύσκολες χειρικές συνθήκες όταν πάνε στο σχολείο τους και φεύγουν το σχολείο όταν ο καιρός δεν είναι καλός. Καθώς επίσης είπε και μια άλλη λύση ότι θα κοιτάξουν και άλλους δρόμους, μήπως να γίνει μια αλλαγή δρομολογίου. Η περιφέρεια στηρίζει ούτως ή άλλως οποιαδήποτε λύση βρεθεί, η οποία θα είναι ασφαλής βέβαια για τη μεταφορά των παιδιών. Τα πράγματα θα εξελιχθούν σύμφωνα πάντα, βρισκόμενα πάνω στο κομμάτι της νομοθεσίας. Πιστεύω ότι οι αστυνομικοί διευθυντές που ήταν παραβρισκόμενοι εδώ πέρα με το ειδικό τροχέας και το επιτελείο θα συντονίσουν τη διαδικασία και αν και εφόσον υπάρχει προβλεπόμενη διαδρομή το οποίο νομοθετείται και χαρακτηρίζεται νομότυπη, τότε δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα από εμάς. Αυτό για το οποίο ωστόσο συμφώνησαν όλες οι πλευρές είναι πως οι μαθητές από το Γεράνι που μέχρι σήμερα φτάνουν με ένα λεωφορείο στον επικίνδυνο κόμβο Τσιποπούλου και εν συνεχεία μεταβιβάζονται σε άλλο έως τη στάση στην πλατεία του χωριού, στο εξής, αφού είναι 25 άτομα, θα μεταφέρονται με ένα και μόνο λεωφορείο από το Γεράνι έως την πλατεία του Ατσιποπούλου.